Θα έλεγα ότι τον είχε γεννήσει μια μοναχή στην Άρτα το Μάλιστα. 1782. Μάλιστα. Έχει δηλαδή 12 χρόνια διαφορά στην ηλικία από τον Κολοκοτρώνη, που ο Κολοκοτρώνης γεννήθηκε το 1770. Μάλιστα. Ο Καραϊσκάκης είχε πάρα πολύ, δεν τέριασε καθόλου με τον Μαυροκορδάτο. Ένα ο Μαυροκορδάτος που είχε αριστοκρατική θα έλεγα οικογένεια και μεγάλωσε ήρεμα, και μια ο Καραϊσκάκης γιος μιας μοναχής στην Άρτα που μεγάλωσε με δυσκολίες και κλωτσιές. Ώσπου ο Μαυροκορδάτος έκανε ξεροκεφαλιά και έβαλε να δικάσουν τον Καραϊσκάκη. Θέλω ότι η Μπουμπουλίνα έδωσε όλη της την περιουσία για να πάρουνε, οι ναύαρχοι καράβια και για να πάρουν οι κλέφτες όπλα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Και ήθελα να πω επίσης για την Μπουμπουλίνα, ναι, ότι το καράβι της το ονομάζανε Αγαμέμνονα. Αγαμέμνος. Για τη Μαντώ Μαυρογένους. Η Μαντώ Μαυρογένους έκανε και εκείνη το ίδιο, δηλαδή έδωσε και εκείνη όλη της την περιουσία για να πάρουν άρματα οι κλέφτες και καράβια οι ναύαρχοι, ώσπου πέθανε πάμφτωχη γιατί το έθνος την ξέχασε. Ο ήρωας που με εντυπωσιάζει από την Επανάσταση του 1821 είναι ο Αθανάσιος Διάκος. Και για ποιο λόγο? Γιατί είχε μαρτυρικό θάνατο και όταν ο Πασάς του έλεγε να αλλάξει την πίστη του, του είπε ο Αθανάσιος Διάκος: «Αμέτε κι εσείς την πίστη σας μουρτάτε να χαρθείτε, εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός και θα πεθάνω». Ήταν ναύαρχος ο Κανάρης. Η πιο γνωστή ναυμαχία με τον Κανάρη ήταν στα Ψαρά. Ήταν Μπουλορτιέρης και επίσης έκαιγε τα καράβια των Τούρκων ένα-ένα. Η Επανάσταση ξεκίνησε τον Μάρτιο της 25ης Μαρτίου του 1821 στη Μονή της Αγίας Λαύρας. Μάλιστα. Που σήκωσε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός το Λάβαρο στη Μονή της Αγίας Λαύρας. Μάλιστα. Και ευλόγησε τα όπλα των οπλαρχηγών και των επαναστατημένων Ελλήνων. Έτσι. Πάμε να δούμε το τελευταίο βίντεο του Νικόλα και θα επιστρέψουμε για να πούμε καλησπέρα στη Χαλκίδα. Ο Νικηταράς μόνο με 200 άντρες σκότωσε έναν ολόκληρο στρατό που φανταστείτε ότι ο στρατός εκείνος είχε 6.000 Τούρκους. Επίσης, ο Νικηταράς ήταν αγνός αγωνιστής, δηλαδή μετά τις μάχες δεν έπαιρνε λάφυρα. Στις μάχες, επίσης, ορμούσε σαν λιοντάρι, αλλά τους όπλους τους Τούρκους τους προστάτευε. Μάλιστα.